εύχομαι να έχουμε υγεία για όλο το 2018. Γιατί από καλεσμένους στο Road Stories θα γίνει χαμός και φέτος. Είμαι στο Περιστέρι και θα πάω να βρω έναν αγαπημένο αθλητή. Καλώς το Θοδωρή! Καλησπέρα! Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά κι εγώ. Μικρός είχες καμία σχέση με τη ζωγραφική? Με τη ζωγραφική ακριβώς δεν είχα. Ζωγραφική του δρόμου, ναι, μπορείς να το πεις. Street art, graffiti. Ναι, graffiti κάναμε τους φίλους μου. Από εκεί μάλλον θα το έχεις πάρει, γιατί ζωγραφίζεις στα γκολ. Ωραίο. Πες μου, βρε παιδί μου, λίγο τώρα, πώς το καταφέρνεις αυτό το πράγμα και βλέπουμε τόσο ωραίο θέαμα? Τόσο ωραία γκολ να είσαι. Βέβαια. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, πώς το βλέπεις, πώς το έχεις μέσα σου. Θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει από τη φαντασία, όπως το σκέφτεσαι, και απλά μου κάθεται. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να μην μπει η μπάλα και να λες τι ωραία. Είναι θέμα ταλέντου τώρα. Δεν είναι. Συνδυάζει λίγο απ' όλα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πολλά. Είναι η φαντασία, είναι η στιγμή, είναι η ψυχολογία που έχεις, είναι και το ταλέντο φυσικά. Ισχύει ότι στον Ατρόμητο είστε σαν οικογένεια? Ισχύει αυτό που ακούγεται προς τα έξω, ότι είστε όλοι? Εμείς το έχουμε βγάλει προς τα έξω, γιατί είναι πραγματικότητα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι οικογένεια με την έννοια της οικογένειας, αλλά είναι τόσο φιλικό το κλίμα που μερικές φορές η φιλία είναι ακόμα μεγαλύτερη πιο δυνατή από την οικογένεια. Και μια και λέμε για οικογένεια, παντρεύτηκες λίγο μικρούλης. Ισχύει αυτό? Σχετικό το μικρούλης. Πόσο χρονών είσαι? 29. Μικρούλης. Σύνορων ημέρα, ναι. Γι' αυτό, για τα δεδομένα τα τωρινά, αυτό εννοώ. Έχουν αλλάξει λίγο, ναι. Πόσο φαίνεται? Τίποτα, δεν έχει διαφορά. Το ότι παντρευτήκαμε με τη γυναίκα μου δεν είναι καμία διαφορά. Και ήσασταν πολλά χρόνια μαζί? Δεν ήμασταν πάρα πολλά. Ήμασταν 3,5 κοντά 4 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά είναι το πόσο περνάς και πόσο ζεις. Ήμασταν έτσι εξ αρχής, σαν οικογένεια. Οπότε το ότι παντρευτήκαμε δεν αλλάζει κάτι. Ήσασταν μαζί στην Ξάρτη και ήρθατε Αθήνα μαζί? Ναι. Μάλιστα. Πώς ήταν όλη αυτή η μετάβαση να φύγεις από την Ξάρτη και να έρθεις στην Αθήνα? Πώς το έχεις βιώσει αυτό? Κοίταξε, ήμουν στην Ξάρτη για πάρα πολλά χρόνια. Απλά είχα αποφασίσει και εγώ μαζί με τη γυναίκα μου, αλλά και η δικιά μου επιλογή ήταν, γιατί είναι επαγγελματική, ότι είναι τελευταία μου χρονιά στην Ξάνθη. Οπότε ήμουνα αρκετά συνεσταλμένος ότι πρέπει να αλλάξω περιβάλλον. Τώρα ότι ήρθα στην Αθήνα δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα πάρα πολύ στο εξωτερικό κάτι καλό, κάποιο καλό πρωτάθλημα. Όταν ενδιαφέρθηκε ο Ατρόμητος, εκεί λίγο άλλαξαν τα δεδομένα και ήρθα στην Αθήνα. Είναι καλά, είναι πολύ καλά. Τι μουσική ακούς? Hip hop. Αλήθεια? Ναι. Α, είσαι δικός μου? Είναι ελληνικό hip hop, ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή μας κάνεις και μια ρήμα, έτσι να θέλουμε. Ρήμες δεν κάνω, όχι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Είμαι του ζυμαρικού. Αλήθεια λες? Ναι. Κι εγώ, τα λατρεύω. Ζυμαρικά. Μακαρονάδες μόνο, ναι, τίποτα. Μπορώ να ζω με μακαρονάδα και παγωτό. Εσύ? Με μακαρονάδα, ναι, με παγωτό, εντάξει. Δεν γίνεται να είσαι με παγωτό σαν να πει. Μου αρέσει το παγωτό, ναι, αλλά δεν τρελαίνομαι. Από κρέατα? Ναι, τρώω κρέας. Για την ώρα τρώω ψάρι. Ναι. Κρέας έχω κόψει εδώ και χρόνια. Ναι. Με τα θαλάσσινα. Φαντάζομαι. Όχι ακριβώς. Ιδεολογία θα το έλεγα κυρίως. Αχα. Είσαι φιλόσοφος αρκετά? Θεωρώ τον εαυτό μου έως πολύ φιλόσοφο. Αγαπάς τα δεσποτάκια, οπότε. Αγαπάω τα δεσποτάκια, ναι. Είχα ολόκληρο γκρουπ αδέσποτων στην Ξάνθη όταν ήμουνα. Ο καινούργιος χρόνος, όπως βλέπεις, έχει πει πολύ έτσι χαρούμενα. Πολύ ωραίες μέρες μας κάνει. Λιγότερο κρύο. Τι αλήθεια εύχεσαι για το νέο έτος που μόλις μπήκε? Ποδοσφαιρικά ή γενικά? Γενικά. Γενικά τίποτα. Σε εύχομαι υγεία, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πραγματικά όμως είναι κάτι που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, για να μην λέω πράγματα που τα λέμε για να τα λέμε. Εύχομαι υγεία, γιατί πραγματικά είναι το μόνο πράγμα που μας λείπει. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα? Μπαμπά. Με πόσα παιδάκια? Δεν ξέρω αυτό. Πόσα θα ήθελες? Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί. Μη σου πω ψέματα, γιατί ενώ θέλεις μεγάλη οικογένεια ή θέλω σ' αρέσει? Θέλω μια φυσιολογική οικογένεια. Θέλω μια normal. Πόσα να έχω, 1-2 παιδιά? Άμα φέρει ο Θεός και παραπάνω και παραπάνω, εννοείται. Αλλά
Δεν μπορώ να κάνω σχέδια κάτι τέτοια. Λένε μερικές φορές ο Θεός γελάει με τη σχέδιά μας. Εντάξει, προσπαθώ να μην σχεδιάζω, ό,τι έρθει. Αλλά σίγουρα το φαντάζομαι σε μονοκατοικία με αυτή και σκυλάκια. Τι σε έχει λείψει περισσότερο από την Τζάμπη? Αυτό, η μονοκατοικία με την αυλή και τα σκυλάκια. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Υπάρχει ένας καλός με την έννοια χαμούλης και είναι πολλές ομάδες πλέον που έχουν έτσι ένα ωραίο ανταγωνισμό. Εγώ το θεωρώ ναι, ένα από τα καλύτερα πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Έχει ανταγωνισμό σε κάθε θέση θεωρητικά που σου δίνει κάποιο κίνητρο. Είτε είναι το πρωτάθλημα, είτε είναι θέση Ευρώπης, είτε του Ευρωβασμού. Βλέπω ότι όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν βαθμούς από οποιονδήποτε. Και το σημαντικό είναι ότι οι ομάδες όπως ο Ατρόμητος προσπαθούν να κόψουν τις πρώτες μεγάλες ομάδες και να μπουν ανάμεσα. Ομάδες από την επαρχία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν προσπαθεί μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα να μπει σφήνα σε μεγάλες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια έκπληξη. Είναι κάτι που αρέσει και στον κόσμο, αλλά αρέσει και στους ποδοσφαιριστές. Ο Κάναντι, αλήθεια, τι το ιδιαίτερο έχει σαν προπονητής? Αυτό που κατάφερε δηλαδή να φέρει τον Ατρόμητο τόσο εύκολα, τόσο ψηλά, είναι πολύ νομίζω ιδιαίτερο. Και ο Κάναντι είναι, πιστεύω, ένας κρίκος στην αλυσίδα που έχουμε δημιουργήσει φέτος. Μας έχει βοηθήσει πολύ στην ελευθερία του παιχνιδιού κυρίως. Εκεί βάζω το μεγαλύτερο του προτέρημα στη φετινή πορεία. Ότι μας έχει δώσει την ελευθερία σαν ποδοσφαιριστές να βγάλουμε το κομματικό μας εαυτό. Και επειδή έχουμε καλούς παίχτες και το βγάζουμε 100%. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θέλω να μου πεις 3 επίθετα που σε χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο. Ναι. Αν δεν σε επίθετα, μπορείς να μου πεις και ουσιαστικά. Ναι. Τρεις λέξεις που σε χαρακτηρίζουν. Είμαι πολύ οξύθυμος. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Μου το είπες και πριν, αλλά δεν σου φαίνεται. Ναι. Είναι στο οξύθυμος, είναι πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, στο παρά στην καθημερινή μου ζωή. Δηλαδή στην καθημερινότητά μου δεν είμαι καθόλου οξύθυμος. Αλλά μέσα στο γήπεδο με τη μία. Okay. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν χαρακτηρίζομαι οξύθυμος στη ζωή μου ή στο γήπεδο. Θεωρώ ότι στο γήπεδο απλά είμαι αρκετά. Μου το έχουν πει και πολλές φορές, οπότε το βάζω. Okay. Είμαι πάρα πολύ σχεδόμενο. Αυτό. Ναι, είμαι καρκίνος. Okay. Δεν ξέρω πώς είναι έτσι. Ναι, ούτε εγώ. Είμαι αρκετά σχεδόμενο και οι φίλοι μου το λένε συνέχεια και η γυναίκα μου φυσικά. Ναι. Το ξέρω, αλλά αυτό είναι. Αυτό το ξέρω, ναι. Τέλος. Αυτό είναι, μα αρέσει. Προσπαθώ να μην το δείχνω συνεχώς. Ναι. Αλλά είναι κάτι που υπάρχει μέσα. Μάλιστα. Μπορεί να ξέρω ότι κάνω λάθος και να είμαι εκεί, τέλος πάντων. Α, ναι, δηλαδή ξέρεις ότι κάνεις λάθος και το συνεχίζεις. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Δεν βλέπεις κάτι, είναι πράσινο αλλά... και λες, όχι, αυτό παιδιά είναι κόκκινο, είναι κίτρινο. Θα τους πω ότι είναι πράσινο, ναι, αλλά θα πω και το αλά μου. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή... Άμα δω ότι είμαι τόσο λάθος. Οκ, και τρίτο ποιο είναι? Και τρίτο... Δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου έτσι να τον χαρακτηρίσω με τρεις λέξεις. Υπάρχουν και τα θετικά, ξέρεις, όχι να το πω. Ναι, κοίταξε. Είμαι πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί, φιλόζωος. Τώρα πώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, φιλόζωος. Σωστό, να βάλουμε και καλό. Πριν ο Ατρόμητος να γίνει η Λέστερ της Ελλάδος. Εγώ προσωπικά το εύχομαι. Να γίνει η Λέστερ της Ελλάδος. Τώρα, εάν μπορεί, αγωνιστικά μπορεί σίγουρα. Έχουμε δείξει μέχρι τώρα στον πρώτο γύρο ότι μπορούμε πάρα πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο να παίξουμε, να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους. Οπότε νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα του πόσο διάρκεια μπορούμε να έχουμε. Γιατί καλώς ή κακώς δεν έχουμε το ρόστερ σε βάθος των άλλων μεγάλων ομάδων που οικονομικά είναι πιο δυνατή από εμάς. Αλλά αγωνιστικά είμαστε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είμαστε ανταγωνιστικά σε ένα πολύ καλό επίπεδο το ίδιο με τους μεγάλους. Υπάρχει φαβορή σε κάποια ομάδα, δίνεις δηλαδή έτσι, θεωρείς ότι το πρωτάθλημα πάει κάπου? Θα πω ψέματα αν πω για φαβορή. Οπότε δεν θέλω να μιλήσω για φαβορή, θα πω απλά ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν αρκετά μεγάλο ρόστερ, έχουν βάθος στο ρόστερ τους, οπότε είναι θέμα ποιος θα αντέξει πιο πολύ μέχρι τέλους. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα είναι διαφορές. Δεν έχουν διαφορά σε ποιότητα
ή κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι πάει για αλλαγή προπονητή, από ό,τι διαβάζω πάλι. Δεν ξέρω άμα θα του βγει καλό ή κακό. Πάντα μια αλλαγή προπονητή είναι τόνωση για να προσφερθεί. Η ΑΕΚ έχει τη σταθερότητά της από πέρσι με τον κύριο Χιμένεθ. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Λουτσέσκο, ένα προπονητή που τον ξέρω από την Ξάθη. Ξέρω ότι είναι προπονητής υψηλών στόχων. Οπότε έχει τα καλά του και ο ΠΑΟΚ, το έχει καλό ρόστερ. Δεν υπάρχει να πω κάποιο φαβορί, δυστυχώς. Ελπίζω να ακουθούμε εμείς στη σφίναγγη και να είμαστε η ομάδα που θα κρίνει και τον πρωταθλητή. Να φύγουμε λίγο έτσι από την Ελλάδα και να μου πεις ότι αν έπεσε σε μια ομάδα του εξωτερικού, ποια θα ήθελες να ήταν αυτή, σε ποια θα ήθελες να ήσουν. Είχα πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες, την ίδια κουβέντα με τη γυναίκα μου. Ναι. Μετά ξεκίνησε αλλιώς. Ναι. Και φυσικά θα ήταν Liverpool. Γιατί η μόνη ομάδα που στηρίζω στο ποδόσφαιρο είναι η Λίβερπουλ. Οπότε αυτή θα ήταν η ομάδα, την άλλαζα με καμία. Μπάσκετ παρακολουθείς? Ναι, ίσως περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Αλήθεια? Ναι. Κυρίως NBA. Αχα. Για πες μου τον αγαπημένο σου παίκτη. Derrick Rose. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στους αναγνώστες και θεατές του SDNA που αγαπούν τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πραγματικά εύχομαι να συνεχίσουν τη στήριξή τους. Γιατί ξέρω την πλευρά μας ότι θα δώσουμε τα δυνατά δυνατά να πετύχουμε τους στόχους μας. Φέτος έχουμε πολύ ψηλούς στόχους, έχουμε όνειρα. Τους θέλουμε κοντά μας, σας θέλουμε κοντά μας πραγματικά. Να μας δείξετε δύναμη, να μας δείξετε αγάπη για να μπορέσουμε και εμείς να πετύχουμε τους στόχους μας. Και περισσότερες γκολάρες! Και περισσότερα γκολ, φυσικά. Πόσο λένε τώρα τον Batman μικρό? Δεν θυμάμαι. Bruce Wayne, πω Παναγιά μου.